οποίος προχώρησε σε, μάλλον είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μήνυση εναντίον του Υπουργού Φίλη για τις δηλώσεις του περί της γενοκτονίας. Καλημέρα κύριε Καγγελίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροάτες. Τι γίνεται, πώς πάμε? Λέμε καλά, αλλά αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα δεν πάμε καλά και πολύ καλά. Δεν πάμε και πολύ όταν καλά. Ακούμε τέτοιες δηλώσεις και μας στίγουνε, δεν μπορούμε να είμαστε και καλά. Καλύτερα να είμαστε ανάρρωστοι από το θέμα υγείας παρά να ακούμε τέτοια πράγματα. Ειλικρινά, περιμένατε να ακούσετε από υπουργό και μάλιστα της παιδείας, εν ενεργεία υπουργό, τέτοιες δηλώσεις? Άσο από αυτόν τον κύριο τον περίμενα, γιατί και πριν από 40 μέρες, 37 μέρες, στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα βάλει θέμα να πάρθει κάποια απόφαση, γιατί για τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν ήταν υπουργός, και μάλιστα είχα τονίσει ότι αυτός θα επανέλθει. Το είχα βάλει, είχα προβλέψει ότι ο κύριος αυτός, εγώ για μένα είναι βαλτός. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θα επαναλαμβάνει τρεις φορές το ίδιο πράγμα, δηλαδή, γιατί μπορεί την πρώτη φορά να κάνει κάποιο λάθος, τη δεύτερη, αλλά οι δήμονες τώρα, ο Φίλης και οι Ρεπούσοι και αυτοί οι δήμονες, δεν νομίζω όταν καθίσαν επιστήμονες και διεθνείς επιτροπές μελετών γενοκτονιών και αποφασίσαν και όλοι δέχονται, να βγαίνει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δεν ξέρω και το παρελθόν του, το οποίο να πω σε γνώσεις, να βγαίνει και να λέει, να μιλάει τι σημαίνει εθνοκάθαρση και τι σημαίνει γενοκτονία. Εγώ, επειδή είμαι και μέλος της Πανβουλιακής Ομοσπονδίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν ανέλαβε υπουργός, κατευθείαν αντιδράσαμε άμεσα με την τοποθέτησή του, στέλνοντάς του μία επιστολή, την οποία του λέγαμε αν εμένει στις απόψεις τις οποίες είχε όσο ήταν δημοσιογράφος και το 2014 με τον αντιπεριστατικό νόμο, και το θέμα πριν μια εξαετία, αυταετία, την οποία πάλι έκανε κάποιες δημοσιεύσεις, όντας εκμεταλλευόμενος σαν δημοσιογράφος μιας εφημερίδας και μάλιστα όντας και διευθυντής. Και ταυτόχρονα ενημερώναμε τον Πρωθυπουργό εγγράφος ότι πρέπει, αν εμένει ο άνθρωπος της απόψης, πρέπει να τον αποπέψει. Γιατί αυτές οι θέσεις είναι ακραίες, είναι ανέργειες, οι οποίες βοηθούν στην αντίθετη άποψη, να μην με αυτό που σκοπεύουμε εμείς όλοι οι Ποντιακοί Σύλλογοι, γιατί ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η διεθνής αναγνώριση που τροχοπέδει. Τάσο είναι το ίδιο το κράτος, οι ίδιες ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν διεθνοποιούν το θέμα. Είχε γίνει μια πρώτη αναφορά, μια καθιέρωση ημέρας μνήμης για ημέρα γενοκτονίας, αλλά αυτό έμεινε εκεί. Από εκεί και πέρα δεν έγινε καμία προώθηση του θέματος και αυτό φταίει η ελληνική κυβέρνηση για θέματα πολιτικής της οποίας εκεί. Για να πω τελευταία, πριν από 4-5 μήνες, στην Ρωσία, όταν συνήρθαν 107 εκπρόσωποι κρατών για το θέμα της γενοκτονίας και ρωτήθηκε ο Αρμένιος από τους δημοσιογράφους τότε, γιατί εσείς αυτοί αναγνωρίσαν οι Έλληνες την γενοκτονία τη δική σας, εσείς γιατί δεν αναγνωρίζετε τον Ποντίο που και αυτοί είχαν την γενοκτονία. Και ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έφερε τα έγγραφα μαζί μου που μας αποτρέπουν οι ελληνικές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν. Δηλαδή, και έρχεται ένας φίλος ο οποίος γίνεται χειρότερος από οποιοδήποτε, εντάξει, αυτοί τα στέλνανε γράφους κρυφά και έρχεται ένας να κάνει το κέφι των απέναντι των γενοκτώνων μας. Εμείς, δεν ξέρω άμα ξέρεις και τις ανακοινώσεις που κάναμε, δεν αφήνουν τώρα το Φίλη και τις άλλες κυβερνήσεις, οι οποίες καταθέταν στεφάνια στο μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ, λες και το βάζει το μαχαίρι ο άλλος για να βάλει, να πάει να καταθέσει. Νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ανεκδίκητος, εκτός ότι είναι αστόρητος. Και εδώ δώσαμε περιθώριο ο άνθρωπος να κάνει, αυτός επανήλθε, μάλιστα και χαρακτήρισε τι, ότι δέχεται την απόφαση της Βουλής. Ποια απόφαση Βουλής? Ξέρεις τι είχε πει πριν χρόνια για το θέμα της καθιέρωσης μνήμης? Είπε λέξη τα εξής: η Βουλή των Ελλήνων προχώρησε την αγνώριση της γενοκτασίας εξυπηρετώντας ψηφοδηλικές εθνικιστικές σκοπιμότητες, ικανοποιώντας ισχυρά πολιτικά στερεότυπα μιας μερίδας που εκπροσωπεί το από τον Μιχάλη Χαρλαμπή και τέτοια. Έρχεται άλλος να μας πει ότι δέχεται την απόφαση της Βουλής όταν λέει ότι ήταν η απόφαση αυτή που ψηφίστηκε, ήταν για ψηφοθυρικούς και εθνικιστικούς λόγους. Και έρχεται και βγαίνει στο μικρόφωνο της Βουλής και δεν κάνει ο Πρωθυπουργός να το πει κατάφα κάτω ρε και φύγε.
Γιατί στη χρονική στιγμή αυτή η δήλωση αυτή υπάρχει σκοπιμότητα, πιστεύεις? Κοίταξε, δεν μπορεί, να σου πω κάτι, δεν μπορεί δηλαδή σε αυτήν τη χώρα, η οποία είναι πρόσφυγες, ας πούμε, να πω, ξέρω εγώ, το 40%. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχασε ούτε την πατρίδα του την επί 3.000 χρόνια που να ζούσει. Δεν έχασαν τις περιουσίες τους, εξευτελίστηκαν, βιάστηκαν, έκαναν το ένα το άλλο, αυτός δεν τα έζησε αυτά. Τουλάχιστον να σεβαστεί αυτή τη μνήμη εκείνων των άτοφων εκεί, αυτών των ανθρώπων που τράβηξαν τα πάνδυνα, ήρθαν εδώ με ούτε ένα ρούχο, μεγαλουργήσανε, δουλεύουνε σε αυτήν τη μητέρα την Ελλάδα και κάθονται, εντάξει, μπορεί να έχει ο καθένας την προσωπική να την κρατάει, αλλά ως υπουργός δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Και θα έλεγα, Τάσο, η κίνηση αυτή μήνυση είναι δεδομένη ότι θα κατατεθεί και ασφαλιστικά θα γίνουν. Το θέμα είναι ότι όλοι οι σύλλογοι, οι προσφυγικοί, έτσι και κάποτε πρέπει να ενωθούν σε ένα κοινό στόχο και οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι. Όλοι. Να αφήσουν έτσι τις όποιες αυτές που έχουν και να κάτσουν εδώ να μην τολμούν ορισμένοι τέτοιοι. Γιατί αυτός ο κύριος, δεν θα το αποκαλώ και κύριο, έφτασε σε ένα σημείο να πάει ένα θέμα το οποίο αγωνιζόμαστε, το οποίο ευρωπαϊκά κράτη, κράτη από άλλες υπήρους αναγνωρίζουν τη γενοκτονία, έρχεται ένας υπουργός αρμόδιος πάνω σε θέματα παιδείας, πολιτισμού, να πάει το θέμα αυτό τουλάχιστον δεκαετίες, κατ' εμέ δεκαετίες πίσω. Δηλαδή θα έχουμε πεθάνει εμείς, θα πάνε τα παιδιά μας και αυτό που έπρεπε να γίνει για να κάνουν, έρχονται να το φρενάρουν για να το πάνε πίσω. Γιατί κακά τα ψέματα, Τάσο, τι να πει κάποιο κράτος. Δηλαδή, παιδιά, εσείς οι ίδιοι, μα δεν το εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι με τα μέσα ενημέρωσή τους, με τις εφημερίδες, με τα site τους και λένε ότι η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν δέχεται ότι έγινε γενοκτονία. Και καθόμαστε ενώ Τούρκοι επιστήμονες το δέχονται, καθόμαστε δηλαδή εμείς, ο άνθρωπος αυτός έπρεπε, δεν ξέρω, ο αντιρατσισμός, εμείς πιστεύω ότι στηριζόμαστε στο θέμα του αντιρατσιστικού, γιατί είναι κακόβουλη η πρόθεσή του. Δεν είναι ότι είναι προσωπική, είναι κακόβουλη. Όταν το επαναλαμβάνεις και λες και κάνεις αυτά τα πράγματα, τα οποία εκμεταλλεύονται κάποιοι, νομίζω ότι η υπόθεσή μας θα προχωρήσει νομικά. Μάλιστα. Παρά τις απόψεις ορισμένων ότι ό,τι και να κάνετε δεν θα γίνει τίποτα. Άρα εγώ στέκομαι στο ότι αυτά που είπε, η δήλωση του αυτή ήταν κακόβουλη. Λοιπόν, για μένα ναι, φυσικά είναι κακόβουλη, γιατί την επανέλαβε, την έκανε και ποια στοιχεία ο κύριος έχει. Όταν οι επιστήμονες έχουν τα στοιχεία και κάνουν, αυτός τι στοιχεία έχει ο κύριος Βίλης? Από πού είναι αυτός? Τον είχαμε ακούσει και άλλοτε στην Ελλάδα, είτε σαν ιστορικό είτε σαν οποιοδήποτε, ή σαν γνώστη. Ποιος είναι ο κύριος Βίλης? Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Δηλαδή, μας λέει και επιστημονικά πως είναι οι όροι. Δεν κάθεσαι, παλικάρι μου, έβγαινες κάποτε στις διαδηλώσεις, έβγαινες. Αυτή ήταν η δουλειά σου να κάνεις. Τώρα έγινες, πήρες την καρεκλίτσα σου και αρχίζεις να κάνεις και σε θέματα εθνικά, σε θέματα τα οποία πρέπει να καθόμαστε, να προσκυνάμε, να καθόμαστε εκεί μέσα. Εμείς σαν σύλλογο, Στάσου, το ξέρεις πολύ καλά, ήρθες. Κάναμε ένα μνημείο για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι που ήταν όνειρο και τον πατεράνι μας είναι να γίνει ένα μνημείο γενοκτονίας για να τιμούμε αυτούς που πέσανε. Καθόμαστε και γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, έτσι. Συμμετέχουν και κυβερνητικοί πάντα και το ένα και το άλλο. Και καθόμαστε δηλαδή και έρχεται ένας να αμφισβητήσει. Δεν είναι το θέμα της λέξης που χρησιμοποιεί. Αυτός νομικά θέλει να αμφισβητήσει το θέμα της γενοκτονίας. Όταν ακόμα οι Εβραίοι, όταν πήγαν αναγνωριστοί, στηριζόντουσαν στα γεγονότα των Ποντίων, Αρμενίων και τέτοια. Μάλιστα. Με τις διώξεις, όταν έγινε και αποφασίστηκε το όρος γενοκτονία, έλαβαν υπόψη και αυτές τις διώξεις και αυτά. Αν μας πει τώρα ο κύριος αυτός ότι δεν είναι η εκτοπίση, η εξορίαση, τα τάγματα εργασίας αυτά που είχαν, εξευτελισμοί, ευρωχισμοί, να μην πω. Αυτά άμα δεν ήταν, δηλαδή όταν κάναγε και ξεκινιάζα γυναίκες έγκυες εκείνος το πάλος μαν, το πρωτοπαλίκαρο του Κεμάλ ή οτιδήποτε, αλλά δεν τα άζησε αυτός ή κάποιοι άλλοι. Αλλά θα το πω και κάτι έτσι ευθασώς. Το ξέρεις πολύ καλά, ρε Τάσο, πάνω εδώ παλιά όταν πήγα και υπηρετούσα και το 70 και Τούρκους μας φωνάζανε ή από κάτω. Κατάλαβες? Δεν μας βλέπαν κιόλα, γι' αυτό μας στείλανε και εδώ πάνω σαν ακρίβδες στις μεγαλύτερες περιοχές και νομίζαν ότι και εμείς θα είμαστε εκεί, θα καθόμαστε εδώ να σκάβουμε, να δουλεύουμε, αλλά τους αποδείξαμε ότι και αυτό είναι καλό για τη χώρα. Έτσι, ότι αυτοί οι πρόσφυγες που ήρθαν εδώ είχαν και το μυαλό και τον πολιτισμό και το αποδεικνύουν κάθε μέρα. Έχουν και τη ζήλια τους. Ορισμένοι από κάτω έχουν και τη ζήλια τους. Γιατί
Αυτοί μας κυβερνούν πάντα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Τάσο. Καλή σου μέρα και... Να ξέρουν οι πάντες ότι εμείς, έτσι, σαν Εστάθιο Σαραβάς και πιστεύω και όλοι οι σύλλογοι, θα αγωνιστούμε για αυτό που πρέπει. Λοιπόν, καλή σου μέρα και καλή συνέχεια στον αγώνα, Αντώνη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Τάσο. Λοιπόν, Αντώνης Καγκελίδης, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Ευστάθιος Χωραφάς στην πατρίδα, μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του Υπουργού Φίλη.